σήμερα 111 χρόνια από την καθιέρωση της 8 Μάρτη από τη Διεθνή Συνδιάσκεψη Σοσιαλιστριών Γυναικών, η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος χαιρετίζει τις εργαζόμενες και τις άνεργες, τις αυτοαπασχολούμενες, τις νέες μητέρες, τις φοιτήτριες, τις συνταξιούχους, τις πρόσφυγες και μετανάστριες, όλες τις γυναίκες αγωνίστριες της ζωής. Δεν γιορτάζουμε επαιτειακά τη μέρα αυτή, αλλά μαχητικά διεκδικούμε όλα όσα έχουμε ανάγκη σήμερα, καθώς η ανισοτιμία της γυναίκας ζει και βασιλεύει. Παίρνουμε τη σκητάλη από τους μεγάλους γυναικείους αγώνες των προηγούμενων αιώνων, διεκδικώντας μια ζωή χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, και από τη σημερινή μας συγκέντρωση καταδικάζουμε τις επιθέσεις των αστυνομικών δυνάμεων σε βάρος κατοίκων της Νέας Μύρνης. Η καταστολή, τα καθημερινά περιστατικά αστυνομικής βίας είναι συνειδητή κυβερνητική πολιτική και αποτέλεσμα όλης της προσπάθειας ενοχοποίησης του λαού για την εξέλιξη της πανδημίας. Ορθώνουμε το ανάστημά μας στην ένταση της καταστολής που συνοδεύει την αντιλαϊκή πολιτική, γιατί κίνητρο της δράσης μας είναι οι ανάγκες και το δίκαιο μας. Από αυτό το βήμα στέλνουμε μήνυμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης στις γυναίκες όλου του κόσμου. Στις γυναίκες που βιώνουν κι αυτές, όπως και εμείς, τη βαρβαρότητα της διαχείρισης μιας πανδημίας. Θύματα μιας πολιτικής που θεωρεί ότι η προστασία της υγείας είναι κόστος για το κράτος και πεδίο κερδοφορίας για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Καταγγέλουμε την πολιτική που από τη μια μειώνει τις δαπάνες για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αφήνοντας εμάς, τις γυναίκες ξεκρέμαστες, χωρίς γιατρούς και εξετάσεις, ιδιαίτερα προγεννητικού ελέγχου, και από την άλλη χαρίζει εκατομμύρια ευρώ στους κλινικάρχες. Την ίδια στιγμή που τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας στενάζουν από τις ελλείψεις εν μέσω πανδημίας, χωρίς προσλήψεις προσωπικού και μηχανημάτων, που τα σχολεία ανοιγοκλίνουν γιατί δεν παίρνονται μέτρα προστασίας με προσλήψεις δασκάλων και καθηγητών, που ο συναστισμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς λόγω της έλλειψης προσωπικού και λεωφορείων λειτουργεί ως βόμβα διασποράς του ιού, η κυβέρνηση δίνει δισεκατομμύρια ευρώ για ανατολικούς εξοπλισμούς. Δυναμώνουμε την πάλη μας, γιατί η βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς αφορά τις ζωές μας και το μέλλον των παιδιών μας. Πληρώνουμε εμείς και τα παιδιά μας τα σπασμένα των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Δεν θα τους το επιτρέψουμε. Συνεχίζουμε ανυποχώρητα τον αγώνα για να κλείσουν όλες οι βάσεις, για απεμπλοκή από τα υπεριαλιστικά σχέδια, για αποδέσμευση από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταδικάζουμε τη νέα δολοφονική επίθεση του ΝΑΤΟ, τον ΙΠΑ και των συμμάχων του στη Συρία, με τις ευλογίες του νέου δημοκρατικού προέδρου, τον ΙΠΑ Μπάιντεν. Και στεκόμαστε για άλλη μια φορά στο πλάι του πολύπαθου συριακού λαού, στις γυναίκες και τα παιδιά του, και συνεχίζουμε με συνέχεια και συνέπεια αδιάλακτα τον αγώνα μας ενάντια στους φωνιάδες των λαών. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, η ΟΓΕ από την ίδρυσή της 45 χρόνια τώρα συνεχίζει αταλάντευτα το συλλογικό αγώνα ενάντια σε κάθε μορφή βία κατά των γυναικών, που εντείνει την ανισοτιμία μας και βάζει φραγμό στην ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας. Η συμπαράσταση και η αλληλεγγύη μας σε όλες τις γυναίκες του καθημερινού μόχθου που έχουν υποστεί τους εκβιασμούς, τη σεξουαλική παρενόχληση, τη βία και κακοποίηση στους χώρους δουλειάς, στους χώρους που σπουδάζουν, αθλούνται, στην προσωπική και οικογενειακή του ζωή, είναι αυτονόητη και αμέριστη. Οργή και αγανάκτηση μας προκαλούν τα αποκρουστικά περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης, ακόμα και σε ανήλικα κορίτσια και αγόρια. Όμως το δέντρο των ακραίων εγκληματικών συμπεριφορών και η ανάγκη παραδειγματικής καταδίκης των ενόχων δεν πρέπει να κρύψει το δάσος της γενεσιουργού μορφής βίας, δηλαδή
της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης. Στο βούρκο της σημερινής εκμεταλλευτικής κοινωνίας, οι γυναίκες βιώνουμε την οικονομική και εργασιακή ανασφάλεια, την ανεργία, την εντατικοποίηση και την γενίκευση της ευελιξίας που κάνει τη ζωή λάστιχο και εξαφανίζει τον ελεύθερο χρόνο. Ερχόμαστε αντιμέτωπες με την έλλειψη μέτρων προστασίας της υγείας και της ζωής μας, των εργασιακών και ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων, της ελλείψης προστασίας της μητρότητας και της οικογένειας. Θα θέλαμε τόμους να καταγράψουμε τις μορφές της βίας σε όλη τη διάρκεια της ζωής μιας γυναίκας του καθημερινού μόχθου. Ξέρουμε καλά ότι όσο οι όροι της ζωής και της δουλειάς μας θα επιδεινώνονται, τόσο περισσότερο οι γυναίκες θα δυσκολεύονται να σηκώσουν το κεφάλι και να καταγγείλουν, να αντιπαλέψουν την εργοδοτική βία, αλλά και να απεγκλωβιστούν από παθογόνες οικογενειακές και διαπροσωπικές σχέσεις. Γιατί η εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών συνδέεται με όλες τις οικονομικές και κοινωνικές προϋποθέσεις που θα μας εξασφαλίσουν τη δυνατότητα να ικανοποιούμε τις σύγχρονες ανάγκες μας σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Να στεκόμαστε γερά στα πόδια μας, να είμαστε χειραφετημένες οικονομικά, ψυχικά, συναισθηματικά. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, το προσωπικό θάρρος, η αντοχή, η χειραφέτηση από τις κάθε είδους πιέσεις που δέχονται οι γυναίκες στους εργασιακούς χώρους, στην εκπαίδευση, στον αθλητισμό, μπορούν να ανθίσουν στο έδαφος της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης. Η πραγματική ασπίδα προστασίας χτίζεται στο συλλογικό αγώνα για μια ζωή χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα στον 21ο αιώνα. Στον δρόμο του συλλογικού αγώνα αποκτάμε αντισώματα απέναντι στις άπειρες αξίες της σημερινής εκμεταλλευτικής κοινωνίας. Δηλαδή τον ανελαίητο ανταγωνισμό, τον ατομισμό, τον εγωιστικό τρόπο ζωής και σκέψης. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, οι εργαζόμενες δεν έχουμε ανάγκη από ίσες ευκαιρίες και ποσοστώσεις, όπως μας λένε, στην εργασιακή ζούγκλα, στην οικονομική ανασφάλεια, στην ανεργία, στις πετσοκομμένες συντάξεις. Παλεύουμε για μόνιμη και σταθερή δουλειά, με σταθερό ωράριο εργασίας, λιγότερες ώρες εργασίας και αξιοπρεπές εισόδημα, για να έχουμε δικαίωμα σε μέτρα προστασίας της υγείας και άδειες μητρότητας χωρίς προϋποθέσεις. Οι ανάγκες των παιδιών μας δεν χωράνε στις υποβαθμισμένες υπηρεσίες που εξαγγέλει η σημερινή κυβέρνηση, όπως η ΤΑΤΑ της γειτονιάς. Διεκδικούμε σύγχρονες, δημόσιες και δωρεάν δομές προσχολικής και ειδικής αγωγής, δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών μας. Δεν συμβιβαζόμαστε οι ανάγκες, η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της λαϊκής περιουσίας να λογαριάζονται ως κόστος για το κράτος και τους επιχειρηματικούς κολοσσούς. Αγωνιζόμαστε για τα σύγχρονα δικαιώματα γυναικών και ανδρών με βάση τις τεράστιες δυνατότητες του 21ου αιώνα. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, σήμερα η ΟΚΕ μαζί με τα εργατικά σωματεία, τις ενώσεις αυτοαπασχολουμένων, τους φοιτητικούς συλλόγους, κρατάμε γερά τη σκυτάλη του αγώνα, τραβώντας μπροστά. Σπάμε τις αλυσίδες του ατομικού δρόμου και δυναμώνουμε το συλλογικό μας αγώνα για υγεία και ζωή με δικαιώματα. Γιατί καθώς τραβάμε μπρος, εμπρός τραβάνε οι μεγάλες μέρες. Το ξεσήκωμα των γυναικών είναι ξεσήκωμα όλης της αυτοαπασχολουμένης.